Εδώ ο κύριος Γολέμης θα απονείμει στο κύπελλο Ελλάδας και ο Καλάθης δεν κατεβαίνει μόνος του. Εδώ είναι ο Νικαλάθης. Νικαλάθης, Γκίστ και Φουγιούκα δίπλα του, οι παλιοσυρές του Παναθηναϊκού. Κυρίες και κύριοι, κυπελούχος Ελλάδας για το 2019 είναι ο Παναθηναϊκός. Νικαλάθης, James Γκίστ, Ιαν Βουγιούκας και η στιγμή την οποία έχουν προβάρει οι παίκτες του Παναθηναϊκού, κυπελούχος Ελλάδας για το 2019. Και να το πλάνο από την οροφή. 44ος τελικός, ο Παναθηναϊκός είναι κυπελούχος Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που θα το θυμόμαστε για καιρό, σε έναν ωραίο τελικό. Ο Παναθηναϊκός είναι ο κυπελούχος Ελλάδας για τη σεζόν που διανύουμε, 2018-2019. Σε ένα τελικό αντάκτο της φήμης του, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να περιμένει λίγο ακόμα, στην 20η πάνω από το μεγάλο τελικό του ΣΕΦ, το 99. Δεν μπόρεσε παρά την προσπάθεια, παρά ότι έφτασε να αγγίξει τον τρόπο κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Τελικά δεν μπόρεσε να το κατακτήσει. Και είναι οι πρώτες στιγμές για το κύπελλο Ελλάδας. Μεγάλες στιγμές, αλλά σιγά σιγά μετά από 2-3 λεπτά και οι ρεπόρτερ μας θα ξεκινήσουν τις συνεντεύξεις. Αλλά προς το παρόν, ενώ βλέπουμε το κύπελλο στο Παναθηναϊκό, ας πάμε τώρα στον Γιάννη Νάτου. Γιάννης, ακούμε, έχεις τον coach. Coach, congratulations first of all, your first title with Panathinaikos. How many would that be? Well, first of all, I want to congratulate the other team. They were tremendous. We did a very good job of defending the two-point line. They shot 34%, but they were great from the three-point line. So I want to congratulate them. Going zone was a great tactical move by them. We made great plays in the final 2 minutes of the game. Coach, what went wrong in the second half with the zone defense that played out? Well, we're not a great shooting team. We know that. We had a lot of open shots. But getting Keith Langford is a big help for us. Thank you very much. Αυτό που μας είπε ο coach είναι ότι πρέπει να αποδώσει τα εύσημα στην αντίπαλη ομάδα, στον ΠΑΟΚ, για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε, για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε, τις τακτικές κινήσεις που έγιναν από την πλευρά του coaching staff του δικεφάλου. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον Παναθηναϊκό, ανέφερε ότι είναι γνωστό ότι δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει καλό περιφερειακό σουτ, από εκεί πέρα όμως δούλεψε πάρα πολύ, έκανε τις σωστές επιλογές τα τελευταία 2 λεπτά του αγώνα και έτσι πήρε την νίκη και το κύπελλο.